Καλό, ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είχα σκοπό στη σημερινή μου ομιλία να σχολιάσω τοποθετήσεις των φερωμένων ως εμπλεκομένων σε αυτή την υπόθεση. Των 9 πολιτών και συναδέλφων οι οποίοι μίλησαν από το βήμα τους. Όμως, ορισμένα πράγματα ξεπερνάνε κάθε όριο. Είναι προσβολή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Προσβολή απέναντι σε μία εκλεγμένη δημοκρατικά κυβέρνηση να ταυτίζεται με τον Κόλλια και το καθεστώς της 21ης Απριλίου. Είναι ύβρις, όχι μόνο απέναντι σε αυτή τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, αλλά και στους χιλιάδες αγωνιστές της αριστεράς που το καθεστώς της 21ης Απριλίου ο Κόνιας και ο Βασιλιάς άνοιξαν τα κολαστήρια της Χούντας, τους τόπους εξορίας και το ΕΑΤΕΣΑ για να βασανίζονται. Και είναι και διπλή ύβρις απέναντι σε εκείνους τους αγωνιστές του αντιδικτακτορικού αγώνα που σήμερα βρίσκονται εδώ, στα έδρανα της αριστεράς και δώσανε αγώνα για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Είναι ύβρις. Παρακαλώ εσύ. Και άλλο τόσο. Παρακαλώ εσύ. Και άλλο τόσο. Και άλλο παρακαλώ τόσο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Βενιζέλο, παρακαλώ μην παρεμβαίνετε. Δεν σας αφορά το θέμα του Κόλλια. Ήταν από άλλη μήτρα. Από άλλη μήτρα ο Κόλλιας ήτανε. Δεν σας αφορά το θέμα. Μην παρεμβαίνετε, παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε, κύριε Υπουργέ. Και άλλο τόσο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι πρόβλημα για την ίδια τη διαδικασία, αλλά και για τους ισχυρισμούς οι οποίοι εδώ παρουσιάζονται, η εκτόξευση απειλών και μάλιστα με αυτό τον τρόπο, τον αγοραίο τρόπο, εναντίον του Πρωθυπουργού και οι απειλές για ειδικά δικαστήρια, οι οποίες μάλιστα συνδυάζονται, προσέξτε το αξιοπρόσεκτο, με δακτυλικά αποτυπώματα, δηλαδή με γεγονότα. Ποια είναι αυτά τα γεγονότα που ακούσαμε εδώ από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος αναλώθηκε σε απειλές, φαντασιοπληξίες, εικασίες και συνδυασμός υποθέσεων με δημοσιογραφικές έρευνες και δημοσιεύματα. Πού έχει να κάνει η κυβέρνηση με αυτά τα πράγματα? Γεγονότα ακούσαμε για τα οποία θα μπορούσε να εγκαλέσει οποιοδήποτε την κυβέρνηση. Αυτό όμως το ύφος και το περιεχόμενο των ομιλιών τι καταδεικνύει σε τελική ανάλυση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Καταδεικνύει μία απόλυτη αδυναμία και ένα πανικό μπροστά σε μία δικαστική και εισαγγελική έρευνα. Απείλησε ο κύριος Σαμαράς μέχρι με ειδικό δικαστήριο για το Μακεδονικό. Τη στιγμή που η κυβέρνηση ακολουθεί την εθνική γραμμή, δηλαδή αυτό που χαράκτηκε εν πρώτης με την ενδιάμεση συμφωνία, μετά με το Βουκουρέστι και με την προσπάθεια που κάνει τώρα ο Υπουργός Εξωτερικών. Απειλεί γι' αυτό ο κύριος Σαμαράς τον Πρωθυπουργό? Ή βρίσκεται εδώ σε ένα απόλυτο παραλήρημα, ή υπάρχει ένα άλλο ζήτημα εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας το οποίο προσπαθεί ο κύριος Σαμαράς να αναδείξει. Καταλαβαίνουμε πολύ περισσότερα από αυτά που λέει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής. Έχουμε σκάνδαλο ή σκευωρία? Θα έλεγα λοιπόν ότι
ένα διεθνές σκάνδαλο που απασχολεί πλήστες όσες χώρες. Θέλουν κάποιοι να μας πούνε ότι στην Ελλάδα δεν έγινε τίποτα. Και όλο αυτό το οποίο διερευνά η δικαιοσύνη και που εισφέρεται αυτή την ώρα στη συζήτηση ως υλικό, το οποίο διαβιβάστηκε από την αρμόδια εισαγγελέα, είναι κατασκεύασμα της κυβέρνησης. Όλος ο κόσμος, όλοι οι φίλοι ως ψάχνει αυτό το διεθνές σκάνδαλο και εδώ κάποιοι είχαν την έμπνευση να μας πούνε ότι είναι σκευωρία. Πολύ ωραία. Αν θέλετε κάτι περισσότερο να πείτε, να το πείτε. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να ψάχνουν οι ένομες τάξεις τόσων κρατών να βρούνε την άκρη σε αυτό το πρόβλημα και εδώ να μας λέτε ότι είναι σκευωρία. Αλλά εδώ ερχόσαστε σε σύγκρουση με τους αριθμούς και με την πραγματικότητα. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά τα νούμερα τα οποία και τους αριθμούς παρουσίασε ο κύριος Πολάκης. Θα σας πω το εξής. Μόνο η εξωνοσοκομιακή δαπάνη το 2000 ήταν 1 δισεκατομμύριο 278 εκατομμύρια. Και το 2009 φτάνει τα 5 εκατομμύρια 108 εκατομμύρια. Αυτό σας απασχολεί. 5 δισεκατομμύρια 108 εκατομμύρια. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Αυτό σας απασχολεί. Πώς φτάσαμε σε αυτό το αστρονομικό νούμερο από το 2000 μέχρι το 2009. Πώς φτάσαμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δημόσια δαπάνη επί ποσοστού του ΑΕΠ να είναι 0,9% το 2000 και το 2010 να φτάσει στο 2,1, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1%. Αυτό τι είναι? Είναι σκάνδαλο ή είναι σκευωρία? Είναι σκάνδαλο. Και είναι σκάνδαλο γιατί το λέτε και εσείς ίδιοι. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ λένε ότι είναι σκάνδαλο. Αλλά το λένε και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι το 2011 είχαν αποστασιοποιηθεί από το κόμμα τους και κατέθεταν επίκαιρη ερώτηση στον προλαλήσαντα, τον κύριο Λοβέρδο, και του έλεγαν ότι εδώ συντελείται από το 2001 ένα μεγάλο φαγοπότη με τις προμήθειες. Του έλεγαν δε και κάτι άλλο πιο σημαντικό, ότι δεν έχουν εκτελεστεί προβλεπόμενοι διαγωνισμοί για 5 και 7 χρόνια. Και του έλεγαν και κάτι επίσης σημαντικό, ότι αυτές τις ώρες του μνημονίου οι οφειλές και τα χρέη των νοσοκομείων εξαιτίας αυτής της αθλειότητας αυξάνονται το μήνα 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα έλεγε η κυρία Μπακογιάννη, σωστά τα έλεγε, και ο κύριος Αβγενάκης. Και άλλοι τρεις βουλευτές τότε, οι οποίοι είχαν διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τι είναι, κύριοι συνάδελφοι? Είναι σκευωρία ή είναι σκάνδαλο? Γιατί αν είναι σκευωρία, να απευθυνθείτε εσείς της Νέας Δημοκρατίας στον κύριο Αβγενάκη, τον γραμματέα του κόμματός σας. Πρώτα και κύρια. Είναι λοιπόν σκάνδαλο και μάλιστα πρώτου βαθμού. Η δε κυρία Μπακογιάννη, σωστά σε συνέντευξή της στο Βήμα FM εκείνες τις μέρες, ζητούσε εξεταστική επιτροπή. Εξεταστική επιτροπή. Και μας κατηγορείτε εμάς τώρα γιατί θα συσταθεί προανακριτική επιτροπή την ώρα που έχουν έρθει τα στοιχεία από την εισαγγελία. Σε εμάς τα λέτε ότι υπάρχει σκευωρία? Δείτε λοιπόν τι λέγατε εσείς. Δείτε τι ωραία τα περιγράφατε. Επομένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σκάνδαλο υπάρχει και υπάρχει σκάνδαλο πρώτου βαθμού. Με εκατοντάδες εμπλεκόμενους γιατρούς και πιθανόν πολιτικά πρόσωπα. Εγώ λέω πιθανόν, διότι η υπόθεση είναι σε εξέλιξη και διερευνάται. Και εγώ το εύχομαι. Το εύχομαι να αποδείξουν οι περισσότεροι από αυτοί
αν όχι όλοι, την αθότητά τους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε πολλής λόγος ότι δήθεν η κυβέρνηση ποδηγετεί τη δικαιοσύνη. Είναι όλοι αυτοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη επειδή η δικαιοσύνη δεν της κάνει τα χατήρια. 2 λεπτά παρακαλώ πολύ. 2-3 λεπτά, όχι περισσότερο. Παρακαλώ, μαζέψτε τις σκέψεις σας. Πριν λίγο καιρό μας λέγατε ότι εμείς είμαστε θεσμικά εκτροχιασμένοι γιατί παρεμβαίνουμε στο έργο της δικαιοσύνης και πιέζουμε τη δικαιοσύνη. Σήμερα τι μας λέτε? Ότι η δικαιοσύνη χειραγωγείται από την κυβέρνηση. Τι από τα δύο συμβαίνει? Η δικαιοσύνη είναι αυτή που περιγράφατε πριν μερικές μέρες, πριν μερικές εβδομάδες, ή τελικά η δικαιοσύνη δεν είναι αυτό και είναι χειραγωγούμενη? Θα καταλήξετε σε ένα σημείο. Γιατί η ψευδολογία και οι ισχυρισμοί αναπόδεικτοι έχουν και ένα όριο. Αλλά να λέμε αλφα τη μία μέρα και ωμέγα την άλλη, παραπάει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω είναι οι ενστάσεις οι οποίες υπήρξαν για τη διαβίβαση της δικογραφίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα στη Εθνική Αντιπροσωπεία, και δώστε μου λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, να παρουσιάσω αυτά τα στοιχεία, φέρνω 2 δικογραφίες. 13, σημειώστε τις ημερομηνίες. 13/12/2013 διαβιβάζεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών δικογραφία με αίτημα άρσης ασυλίας μέλους της κυβέρνησης στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Η 9/1/2014 επιστρέφεται η δικογραφία από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για συμπλήρωση. Και 24/1 διαβιβάζεται εκ νέου στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος πλέον τη διαβιβάζει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. 10/2/2014. 8/4. 10/2 διαβιβάζεται από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 8/4/2014, 2 μήνες μετά, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Σαμαρά, ο κύριος Αθανασίου, όχι μόνο δεν διαβιβάζει τη δικογραφία στη Βουλή, αλλά τη στέλνει πίσω στον Εισαγγελέα. Και κατηγορείται η κυβέρνησή μας. Με απαράδεκτη αιτιολογία, τέλος πάντων ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου την ξαναστέλνει. Και τι γίνεται, Ποια αιτιολογία, κύριε Αθανασίου? Είχατε κανένα δικαίωμα αιτιολογίας και να στέρνετε πίσω τη δικογραφία και κατηγορείτε εμάς ότι δεν στέρνουμε αμελητή τις δικογραφίες στη Βουλή, όταν αυτό το κάνατε 2 μήνες μετά και μάλιστα στέρνετε σαν να είσαστε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου την δικογραφία πίσω? Πού ακουστήκανε αυτά τα πράγματα, κύριε βουλευτές? Πού ακουστήκανε? Και κατηγορείτε η κυβέρνηση ότι δεν έπραξε αμελητή αυτά που λέει το Σύνταγμα? Το χειρότερο σε αυτή την υπόθεση, ξέρετε ποιο είναι? Ότι τελικά ο εγκαλούμενος καταδικάστηκε από δικαστήριο. Το δε χειρότερο είναι το άλλο που θα σας πω. 18/3/2014, από τους εισαγγελείς διαφθοράς, στέρνεται, διαβιβάζεται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δικογραφία. Τι αφορούσε αυτή η δικογραφία? Τα υποβρύχια. Και τη Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014, παραλαμβάνεται από το πρωτόκολλο του Υπουργού, ενώ είχε σταλεί από 34 στο πρωτόκολλο του Υπουργείου. Ξέρετε τελικά πότε εστάλει στη Βουλή από 5/5 που φαίνεται να καταγράφεται στο πρωτόκολλο του Υπουργού? 30/5/2014, Παρασκευή βράδυ, περνάει στο πρωτόκολλο της Βουλής 4/6/2014, όταν η Βουλή πλέον κλείνει και παραγράφεται το αδίκημα. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, τα ωραία της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Παρανομίες και μεθοδεύσεις παραγραφών. Εάν τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με αυτό. Παρακαλώ, κλείστε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχονται αυτή την ώρα επίθεση
οι δικαστές και οι εισαγγελείς που κάνουν τη δουλειά τους και οι μάρτυρες. Πριν μερικές μέρες κατέθεσε στο εφετείο, στην υπόθεση της Ζήμες, ένας μάρτυρας τον οποίον όλοι θυμόσαστε. Ο κύριος Σπυρίδων Καλούδης. Ποιος ήταν ο κύριος Σπυρίδων Καλούδης? Ταμείας του ΠΑΣΟΚ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ, τοποθετημένος από την τότε κυβέρνηση Σιμίτη. Και τι κατέθεσε ο κύριος Καλούδης? Ότι ό,τι έλεγε εδώ και 10 χρόνια για τις βαλίτσες του Τσουκάτου ήταν ψέματα. Και τελικά τα λεφτά πήγαν στα κομματικά ταμεία. Στη δίκη το κατέθεσε ο κύριος Αυγερινός. Ξέρετε αυτό γιατί το αναφέρω? Δεν το αναφέρω για να καταδείξω το κόμμα των Τσουκάτων, αλλά για να σας θυμίσω τις επιθέσεις που είχε δεχτεί η ιδιαιτέρα του Χριστοφοράκου, η οποία κατέθετε τότε ως μάρτυρας και πήγατε να τη βγάλετε τρελή και εσείς της Νέας Δημοκρατίας και εσείς του ΠΑΣΟΚ. Γιατί έλεγε για τα ταμεία τα μαύρα, για τα λεφτά του Τσουκάτου και τις σχέσεις του κυρίου Χριστοφοράκου με την οικογένεια Μητσοτάκη. Τρελή πήγα να τη βγάλετε. Το ίδιο κάνετε. Παρακαλώ και πολύ, έχετε τελειώσει, κύριε Υπουργέ. Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε. Εάν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάτι μένει από όλη αυτή την αντιπαράθεση, είναι κάτι θετικό. Να υπερψηφίσετε όλοι την πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση του επέσχυντου άρθρου, το οποίο δίνει, το οποίο εγκαθιδρύει καθεστώς ασυλίας, ανισονομίας και ευνοιοκρατίας για πολιτικά πρόσωπα. Να καταργηθεί το συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, ο οποίος στηρίζεται πάνω εκεί. Και σας λέμε κάτι, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, κύριε απαντώντας υπουργέ, σας παρακαλώ, και στον κύριο Σαμαρά, τελείωσα, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή η συνταγματική αναθεώρηση και η μη ύπαρξη πλέον προστατευτικού πλαισίου θα εφαρμοστεί πρώτα και κύρια για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξος Τσίπρας, και οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ δεν φοβόμαστε, δεν έχουμε ανάγκη προστασία ούτε παραγραφών, ούτε ειδικού καθεστώτος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.